Συνομιλίες διεξάγονται μεταξύ της Αθήνας και των πιστωτών για το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους, δήλωσε το πρακτορείο Reuters, πηγή που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις, η οποία αρνήθηκε να διευκρινίσει ποιοι συμμετέχουν στις συνομιλίες αυτές, όμως παραδέχτηκε πως η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να υπομειστεί μεγαλύτερο χρέος χωρίς να υπάρξει κάποιο είδος ελάφρυνση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αργότερα και σε αυτές θα συμμετέχουν όλοι οι θεσμοί σε επίπεδο Brussels Group. Το Reuters σχολιάζει πως μια συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει παραγραφή της αξίας του χρέους, κάτι που η Γερμανίδα καγκελάριος Αγγέλα Μέρκελ θα ήταν απίθανο να δεχθεί. Ένα πρώτο σκανάρισμα και έτσι ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στην ελληνική, στις ελληνικές προτάσεις και στην ελληνική κυβερνητική αντιπροσωπεία και στην Κομισιόν έγινε χτες. Η συνάντηση όλης της αντιπροσωπείας ήταν και πρακτικά αδύνατο να γίνει χτες, διότι δεν ήταν όλοι παρόντες. Υπάρχουν οι δυνατότητες μέσα στις επόμενες ώρες, εφόσον στη συνάντηση των αντιπροσωπιών, έτσι όπως έχει προαναγγελθεί, γεφυρωθούν οι εναπομένουσες διαφορές, να αρχίσει να γράφεται αυτό που στην γλώσσα των τεχνοκρατών ονομάζεται Staff Level Agreement και το οποίο είναι προϋπόθεση για να συγκληθούν μετά Euroworking Group και Eurogroup. Και επειδή το Eurogroup είναι προγραμματισμένο για την 5η 18 Ιουνίου, καταλαβαίνετε ότι το συντομότερο είναι και το καλύτερο. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι αν έχουμε μια βιώσιμη συμφωνία, όσο και αν είναι δύσκολος ο συμβιβασμός, θα σηκώσουμε το βάρος, γιατί μόνο μας κριτήριο είναι η έξοδος από την κρίση και από τα μνημόνια της υποτέλειας. Αν είναι όμως η Ευρώπη να επιθυμεί τον διχασμό και τη συνέχεια της υποτέλειας, πάλι εμείς θα πάρουμε τη μεγάλη απόφαση να αρνηθούμε. Θα πούμε το μεγάλο όχι και θα δώσουμε τη μάχη για την αξιοπρέπεια του λαού και την εθνική μας κυριαρχία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Τα βέλη του όμως προς τους δανειστές για τις απαιτήσεις του έστρεψε και ο αντιπρόεδρος της Βουλής Αλέξης Μητρόπουλος. Σε μια μελέτη που έχω κάνει με τους συνεργάτες μας, ο ΦΠΑ διεθνώς είναι συστηματικός μηχανισμός μείωσης των μισθών και των συντάξεων. Βέβαια, αυτό είναι. Μόνο από το πακέτο που προωθείτε τώρα, οι συντάξεις και οι μισθοί θα μειωθούν 12%. Απαιτείται πολιτική βούληση. Το τεχνικό μέρος είναι εύκολο. Τονίζει από την πλευρά του σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. Έχουμε πολιτική ευθύνη αυτή τη στιγμή. Μέσα σε μία νύχτα, δεν χρειάζεται παραπάνω, να προβούμε στη σύγκληση, η οποία είναι εύκολη. Τεχνικά είναι εύκολη. Χρειάζεται η πολιτική βούληση να ενταχθεί σε μία βιώσιμη λύση που θα εμπεριέχει και το χρέος. Αφήστε με να και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σήμερα το βράδυ. Την Πέμπτη στο Eurogroup, εκείνη η θέση μου, η διαπραγματευτική μου υπόσταση και θέση μου είναι στο Eurogroup ως Υπουργός Οικονομικών. Και ως επικεφαλής. Στο Euro Working Group, ναι, είναι ο πρόεδρος του ΣΟΕ, ο κ. Κουλιαράκης. Ναι, και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει πάει αυτές τις ώρες στον Brussels. Στο Euro Working Group, όχι. Συμφωνία που θα φέρει την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ και των δανειστών θα την ψηφίσουμε, ξεκαθάρισε ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης. Αυτό το κολπάκι για τη χρεοκοπία μέσα στο ευρώ πολύ σύντομα θα σημάνει δραχμή. Ήμασταν οι πρώτοι που χωρίς κουβέντα, χωρίς διαπραγμάτευση είπαμε η συμφωνία που θα έρθει και θα έχει την υπογραφή του Τσίπρα και των Εταίρων την ψηφίζουμε. Ο χρόνος τελειώνει για τη χώρα μας η οποία έχει ανάγκη μια συμφωνίας. Τόνισε από την πλευρά του απερχόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος. Θέλω να πω σε αυτούς που φαντασιώνονται την ρήξη ως μια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας και λεβενδιάς πως τέτοια επιλογή ρήξης στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ρήξη σημαίνει υποβάθμιση, ταπείνωση, η χώρα τίθεται σε ακραίο κίνδυνο και μετά από λίγες μέρες είναι υποχρεωμένη η χώρα να προσέλθει σε συμφωνία για να χρηματοδοτηθεί με τους χειρότερους δυνατούς όρους.